τα ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν Στέφεσον, Μαγείρων και Δημουλκών από την πρώτη στιγμή της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία καταδικάσαμε με κάθε τρόπο τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς του ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία για τον έλεγχο των γεωστρατηγικών περιοχών, των πληκτοπαραγωγικών πηγών και αγωγών, με αποτέλεσμα να σφάζονται οι λαοί. Από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που με συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων αστικών κομμάτων εμπλέγουν το λαό μας σε επικίνδυνες εξελίξεις που έχουν διαμορφώσει και τη θαλάσσια περιοχή της Γάζας από το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Σταθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας που έχει με το λαό και τους εργαζόμενους κάθε χώρας και όχι με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των υπαταγμένων κυβερνήσεών του. Αυτό κάνουμε και σήμερα στη συγκέντρωση διαμαρτυρία από το μεγάλο λιμάνι της χώρας που έχει μετατραπεί σε ναύσταθμο των υπεριαλιστικών σε αγκυροβόλιο των φωνιάδων των λαών. Οι επικίνδυνες εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί στην Ουκρανία, την Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορο κανέναν. Οι ναυτεργάτες έχουν πληρώσει με τη ζωή τους τις πολεμικές συγκρούσεις σε θαλάσσιες περιοχές σε όλο τον κόσμο, που ήταν αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Τα συμφέροντά τους είναι μακριά και αντίθετα από αυτά των εφοπλιστών. Αντίθετα, οι εμπόλεμες ζώνες είναι παράδεισος κερδοφορίας για το εφοπλιστικό κεφάλαιο με την εκτόξευση των άβλων, αλλά και σε περίπτωση χτυπήματος με μερική ή ολική απώλεια του πλοίου απολαμβάνουν τεράστιες αποζημιώσεις. Είναι μακρύ σωματωμένος κατάλογος από ναυτεργάτες που έχουν βρεθεί σε έφλεκτες περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, με αποτέλεσμα τραγικούς θανάτους, τραυματισμούς και ομοιρίες ναυτεργατών. Πρόσφατα είναι τα περιστατικά με χτυπήματα πυράβλων σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και Ινδικό ωκεανό. Μόλις πριν από μία εβδομάδα προσθέθηκαν άλλοι 3 νεκροί και 4 τραυματίες στο πλοίο Through Confidence, ελληνόκτη της ναυτιλιακής εταιρείας, όταν δέχτηκε πύραυλο ενώ βρισκόταν στο Άντεμ στην Ιεμένη. Πόσους ακόμα ναυτεργάτες θα πρέπει να θρηνήσουμε για να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας, ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των ναυτεργατών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρόσχημα την προστασία της ναυτιλίας, το εθνικό συμφέρον, συμμετέχει ενεργά στους σχεδιασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, θυσιάζοντας τις ζωές των ναυτεργατών, υπονομεύοντας τον ασφαλή επαναπατρισμό τους. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η αποστολή της φρεγάτας Σίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, με τη χώρα μας να αναλαμβάνει και τη διοίκηση της πολεμικής ναυτικής αποστολής ΕΣΠΑΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάνε για ελληνική αποστολή στη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς, ενώ στην πράξη είναι αυτοί που δεν διστάζουν να σκορπούν το θάνατο σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Για τον έλεγχο των πληκτοπαραγωγικών πηγών, για την κερδοφορία των μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τα άλλα αστικά κόμματα, ανησύχησαν για τα κέρδη των εφοπλιστών και τη μείωση της κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και έλαβαν ενεργό δράση. Προστατεύουν το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που όπως έχει αποδειχτεί ιστορικά, δεν διστάζει να εκμεταλλεύεται ακόμα και τις εμπόλεμες περιοχές για να χορτάσει το αδιφάγο κέρδος τους, θυσιάζοντας τις ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Απαιτούμε τώρα να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες οι θαλάσσιες περιοχές σε Μαύρη Θάλασσα, Λωρίδα της Γάζας, Περσικό κόλπο. Με ευθύνη των εφοπλιστικών εταιριών της κυβέρνησης του Υπουργείου Ναυτιλίας να ενημερώνονται έγκαιρα οι ναυτεργάτες των πλοίων που προσεγγίζουν εμπόλεμες ζώνες, να διασφαλιστεί ο ασφαλής επαναπατρισμός των ναυτεργατών ανεξάρτητα της χρονικής διάρκειας της σύμβασης που έχουν υπογράψει και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρηση των εξόδων τους. Σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις που διοργανώνονται στην περιοχή μας, η απάντηση των ναυτεργατών του εργατικού λαϊκού κινήματος
είναι να καταδικάσει, να αγωνιστεί ενάντια στην πολιτική της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που προκαλεί πολέμους, ξεριζωμούς και φτώχεια. Να γίνει υπόθεση της εργατικής λαϊκής οικογένειας ο αγώνας για να γυρίσει πίσω η ελληνική φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία της Σαουδική Αραβία. Να γυρίσουν πίσω όλες οι ένοπλες δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό. Να κλείσουν όλες οι αμερικανοατοικές βάσεις της χώρας. Να σταματήσει τώρα το έγκλημα στον πανεσσηλιακό λαό. Σας ευχαριστώ.